Κύριε Καραθανασόπουλε, αυτή η επιτροπή δεν πήγε και τόσο καλά. Και αποχώρησε σύσσωμη αντιπολίτευση από την επιτροπή. Αλλά θα ήθελα να μας πείτε κιόλας, δεν είναι και λίγο, διότι και το, ήταν και πρώτα στο ΚΚΕ η σύγκλησή της, η συγκρότησή της. Πώς το αποτιμάτε τώρα μετά από όλα αυτά που έγιναν? Εξεταστική αντί για προανακριτική. Ναι, εμείς είμαστε και με τις δύο. Και με την εξεταστική και με την προανακριτική. Το ένα δεν απαγορεύει το άλλο. Εξεταστική έγινε όμως. Ναι, επειδή η πλειοψηφία το αποφάσισε έτσι. Επειδή, δεν πρόταση. Επειδή το, έτσι κι αλλιώς πάλι το προανακριτικές θα γινόταν, αλλά δεν συζητάγαμε για τίποτα. Το ότι συζητάμε για το ζήτημα των τεμπών οφείλεται στην εξεταστική επιτροπή, την οποία τη σύστασή της δίνεται το ΚΚΕ. Και αναγκάστηκε η κυβέρνηση, επειδή δεν μπορούσε να την αποτρέψει, ενώ την προανακριτική μπορεί να την αποτρέψει. Επειδή δεν μπορούσε να την αποτρέψει, να την ψηφίσει. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, εμείς γνωρίζαμε τις καταστάσεις, άλλωστε έχουμε ζήσει και άλλες εξεταστικές και προανακριτικές. Και από τη στιγμή που η εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία είναι αυτή η οποία καθορίζει τον τρόπο οργάνωση και λειτουργία εξεταστική, ότι θα βάλει εμπόδια. Θα προσπαθήσει δηλαδή να συσκοτήσει πλευρές, να συγκαλύψει, να μην φωνάξει μάρτυρες. Και αυτό ήταν χαρακτηριστικό για όλη τη διάρκεια λειτουργία τη Επιτροπή. Παρ' όλα αυτά όμως, η Επιτροπή συνέβαλε και φώτισε μια σειρά πλευρές που όχι μόνο επιβεβαιώνουν τις τεράστιες πολιτικές ευθύνες διαχρονικά που υπήρξαν για την κατάσταση των σιδηρόδρομων και την ασφάλειά του, αλλά και φωτίζει και πλευρές οι οποίες μπορούν να αναδεικνύουν ποινικές ευθύνες υπουργών. Και από αυτήν την άποψη ήταν χρήσιμη. Βεβαίως, η εσπευμένη προσπάθεια να σταματήσει η λειτουργία της Επιτροπής, να μην κληθούν και άλλοι μάρτυρες, φάνηκε ότι έχει στριμώξει την κυβερνητική πλειοψηφία ή μέχρι τώρα λειτουργία της, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δεν ήθελε να φωτιστούν δύο πολύ σοβαρές πλευρές, η υπόθεση της έκρηξης και της πυρκαγιάς. Και το δεύτερο ζήτημα, η γρήγορη αλλίωση του χώρου που έγινε το έγκλημα. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Και βεβαίως, από τη στιγμή που πλέον αποφάσισε η πλειοψηφία ότι δεν θα καλέσει άλλους μάρτυρες, δεν είχε κανένα νόημα το να παραμείνουμε να εξετάσουμε τον κύριο Πλεύρη. Γιατί επί της ουσίας αυτό ήταν μόνο. Θα ήθελα, πριν πέσετε στα χέρια του κυρίου Πλακίδα. Ενημερωτικά το λέω. Σήμερα συνεδρίασε το Συμβούλιο Εφετών στη Λάρισα για να αποφανθεί, να συζητήσει εάν θα σας αποστείλει στην Εξεταστική Επιτροπή τη δικογραφία. Ναι. Αυτό θα γίνει λογικά με κάποιο βούλευμα, θα βγει η απόφαση. Λογικά, ναι. Κοιτάξτε, εμείς τι είπαμε. Το οποίο το σημαίνει ότι ζήτημα μπορεί να πάρει θετική απόφαση, αλλά να μην υφίσταται Εξεταστική Επιτροπή. Εμείς τι είπαμε. Εμείς είπαμε το εξής. Πώς γίνεται η Βελονιά. Ναι, ναι, βέβαια. Πώς σε όλα τα ζητήματα. Εμείς είχαμε σταθεί στο εξής θέμα. Ότι βεβαίως να κληθούν και άλλοι μάρτυρες. Είχαμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις να συνεχιστεί η λειτουργία της Επιτροπής και ταυτόχρονα να περιμένουμε τόσο τη δικογραφία με βάση την απόφαση του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών. Ένα και δεύτερον, να περιμένουμε ακόμη και το πόρισμα. Να διακόψει δηλαδή η Επιτροπή εφόσον ολοκληρώσει την εξέταση των μαρτύρων που έχει καταγραμμένους και έχουν προταθεί. Και βέβαια να περιμένει και το πόρισμα του εφέτη ανακριτή προς τον εισαγγελέα της Λάρισας. Εισαγγελέα εφετών της Λάρισας. Ούτως ώστε να λάβει υπόψη και το πόρισμα και τις τυχόν ποινικές ευθύνες που θα αποδίδει και σε πολιτικά πρόσωπα. Αυτό δεν το δέχτηκε η πλειοψηφία. Επειδή μας περιγράψατε και τα πολύ συγκεκριμένα προβλήματα που ανέκυψαν και από την Εξεταστική Επιτροπή. Προς τι η χρησιμότητα της πρότασής σας τότε να πάμε να ξεκινήσουμε από τον προηγούμενο αιώνα για να εξετάσουμε τα τέμπη? Εντάξει, η σύμβαση 717 έχει νόημα, δεν το συζητώ. Ναι. Αλλά γιατί ξεκινήσαμε από το 97? Γιατί προσέξτε, η όλη διαδικασία τι αναδεικνύει? Ότι επί της ουσίας από τότε ξεκίνησα μια σειρά ζητήματα. Τα ζητήματα δηλαδή του τεμαχισμού του ΟΣΕ, του διαχωρισμού των επιχειρήσεων. Η πορεία μετέπειτα ιδιωτικοποίησης της Τρένοσε σε Hellenic Train στην Ιταλική και η απορρόφηση από την Hellenic Train και της εταιρείας συντήρησης του τροχαίου υλικού. Άρα λοιπόν ένα ζήτημα είναι αυτό. Το δεύτερο θέμα είναι ότι όλες οι συμβάσεις, όπως ανέδειξε και η Επιτροπή Εμπειρογνωμών του κ. Γεραπετρίτη, ήταν συμβάσεις οι οποίες είχαν φωτογραφικά χαρακτηριστικά, δηλαδή τεμαχισμός του έργου και παράδοση των διαφόρων τμήματων σε ανταγωνιστικά επιχειρηματικά συμφέροντα για να εξυπηρετηθούν τα επιχειρηματικά. Αυτό φάνηκε σε όλες τις συμβάσεις από τα τέλη της δεκαετίας του 90 που δημιουργήθηκε η ΕργοΣΕ με απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι σήμερα.
Όλες λοιπόν αυτές οι συμβάσεις που αφορούσαν τη φωτοσήμανση, που αφορούσαν την τηλεδιοίκηση, που αφορούσαν τα μέτρα επικοινωνίας αλλά και τα συστήματα αυτόματης παίδησης, έτσι, έχουν όλες το ίδιο χαρακτηριστικό. Και 717 βεβαίως οι περιβόητοι, αλλά και άλλες συμβάσεις. Κύριε Μίλη, να έρθω και σε εσάς. Μια πληροφορία ακόμα. Παρακαλώ. Η εφημερίδα της Λάρισας, η Ελευθερία Λάρισας, λέει ότι γράφει ότι έχει ασκηθεί δίωξη στο διευθύντα σύμβουλο της Hellenic Train, κ. Καποτόρτο, αν θυμάμαι. Ναι, ο κ. Καποτόρτο. Και σε έναν διευθυντή της Hellenic Train. Αυτό είναι αλήθεια, το διάβασα και εγώ αυτό το δημοσίευμα. Και μάλιστα μετά την εξέταση που είχαμε και στην Εξεταστική Επιτροπή, ο κ. Καποτόρτο. Την οποία δεν υπογράφει κιόλας. Καλέστηκε και από τον. Άρα η χρησιμότητα της εξεταστικής φαίνεται και από αυτές τις διαδικασίες. Κύριε Καραθανασόπουλε, θεωρείτε ότι όλο το ζήτημα αυτό είναι ευρωπαϊκό που έχει προκύψει με τους αγρότες, δηλαδή πού εστιάζεται ή πού βλέπετε εσείς τις ευθύνες της σημερινής κυβέρνησης για το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, ή δίνετε κι εσείς ιδιαίτερο βάρος στο ευρωπαϊκό, στην ευρωπαϊκή πολιτική, στην ΚΑΠ όπως διαμορφώθηκε κτλ.? Κοιτάξτε, είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες προκύπτουν από το ίδιο το σύστημα στο οποίο ζούμε. Και στην οικονομική ανάπτυξη που χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο σύστημα, που είναι η απαλωτρίωση επί της ουσίας των βιοπαλαιστών αγροτών, η συγκέντρωση της γης όλο και λιγότερα χέρια και αλλαγή χρήση της. Αυτή είναι η τάση συγκέντρωσης που υπάρχει στο καπιταλιστικό σύστημα. Ένα. Δεύτερον, αυτή την τάση την υπερέτησαν όλες οι κυβερνήσεις με συνέπεια. Και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κοινή αγροτική πολιτική, αυτό ακριβώς οδηγεί στο να ισχυροποιηθούν τα χαρακτηριστικά της καπιταλιστικής οικονομίας στην αγροτική παραγωγή, για να μπορέσουν να υπάρξουν μεγάλες επιχειρήσεις που να ανταγωνιστούν τρίτες χώρες. Άρα δηλαδή να στηριχθούν τα ευρωπαϊκά μονοπόλια και οι πολυεθνικές. Από αυτήν την άποψη, οι αγρότες τι έχουνε, ποια προβλήματα ήταν? Πρώτον ήταν ζήτημα επιβίωσής τους. Γιατί από τη μια έχει αυξηθεί το κόστος και από την άλλη έχουν αντιμετωπίσει χαμηλές τιμές. Άρα δεν είναι σε δύο μιλόπετρες. Το κόστος το αυξάνει οι πολυεθνικές, τις χαμηλές τιμές τις επιβάλλουν πάλι μονοπωλιακοί όμιλοι που θέλουν φτηνή την αγροτική πρώτη ύλη για τα προϊόντα τους. Δεύτερον, έχουμε τις περικοπές στην ΚΑΠ, οι οποίες έχουν μειωθεί κατά 50 περίπου τα 100 οι διάφορες παροχές, και βεβαίως. Και το τρίτο που έχουν να αντιμετωπίσουν την καθυστέρηση αποζημιώσεις, τη μη πλήρη αποζημίωση των καταστροφών που πάθανε, των ζημιών της καταστροφής που πάθανε, και βεβαίως την απώλεια εισοδήματος που προκύπτει από μια σειρά ζητήματα λόγω του αντιδραστικού χαρακτήρα του ΕΛΓΑ. Που σε αυτό το χαρακτήρα έχουν συμβάλει όλες οι κυβερνήσεις. Άρα δηλαδή απέναντι στις και τη σημερινή κυβέρνηση και τις προηγούμενες, την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη δράση των επιχειρηματικών ομίλων. Γι' αυτό ακριβώς και ο αγώνας τους όχι μόνο είναι δίκαιος, αλλά ταυτόχρονα βρήκε τη στήριξη και την αλληλεγγύη και ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων που δοκιμάζονται από αυτή την πολιτική. Άρα λοιπόν, κάτι που κατάφεραν οι αγρότες είναι ότι συνέτρεψαν την προσπάθεια υπονόμευσης από μεριάς της κυβέρνησης των αγωνιστικών τους κινητοποιήσεων. Δεύτερον, διατράνωσαν το συντονισμό της δράσης τους, όλα τα μπλόκα πανελλαδικά, ενιαία φωνή. Κατέληξαν σε συγκεκριμένα αιτήματα 7. Βέβαια, και μάζεψαν, ναι. Που ήταν συνολικά λοιπόν. Άρα λοιπόν αυτό δείχνει, αυτή η προσπάθεια ήταν πολύ θετική και η ανάγκη κλιμάκωσης περαιτέρω των αγωνιστικών κινητοποιήσεων μετά το μεγαλειώδες χθεσινό συλλαλητήριο στην Αθήνα είναι το επόμενο βήμα το οποίο πρέπει να καταγραφεί κατά τη γνώμη μας. Οι αγρότες που ήρθαν χθες στο Σύνταγμα έδωσαν ένα ραντεβού δυναμικό με πολύ κόσμο. Το επόμενο ραντεβού τώρα θα μπορούσε να είναι ο Ιούνιος, οι ευρωεκλογές? Των αγωνιστικών κινητοποιήσεων θα το αποφασίσουν οι αγρότες στις συνελεύσεις. Πολιτικά μιλάω. Πολιτικά βεβαίως είναι οι ευρωεκλογές, όπου πρέπει οι αγρότες να στείλουν αποφασιστικό μήνυμα κατά δίκη των κομμάτων του Ευρωμονόδρομου συνολικά. Γιατί προσέξτε, όλες οι κυβερνήσεις οι οποίες είχαμε από την επιχείρηση βουλκανιζατέρ του Πασόκ τη κυβέρνηση Μύτη, να θυμηθούμε. Μέχρι τις υπόλοιπες κυβερνήσεις. Πάντως αυτά τα ευρωπαϊκά λεφτά οι αγρότες όλα τα χρόνια τα περιμένουν, κύριε Καραθανασόπουλε. Γιατί τα περιμένουν? Γιατί ακριβώς είναι ένα συμπλήρωμα επί της ουσίας που τους βοηθάει να παραμείνουν στα χωράφια ως ένα βαθμό. Γιατί τα χρέη τους αυξάνονται. Από την άλλη όμως, στη μεριά το ζήτημα ποιο είναι? Είναι οι τιμές εγγυημένες από μεριάς του κράτους ώστε να μπορούν να επιβιώσουν. Γιατί όλες αυτές οι ολιστικές προσεγγίσεις που ακούμε συνέχεια όλα τα προηγούμενα χρόνια, τι προσπαθούν να βάλουν στο ίδιο ντορβά το θήτη και το θύμα. Ποιος είναι ο ντορβάς, ποιος είναι ο θήτης? Ο θήτης είναι
οι εταιρείες μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων που θα θέλουν πολύ φτηνά για να έχουν κέρδη. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η διαφορά ανάμεσα στο χωράφι και στο ράφι. Και το θύμα είναι μόνιμα ο αγρότης, ο βιοπαλαιστής. Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, η στόχευση και του πραγματικού υπεύθυνου, αλλά και των κομμάτων που με τις πολιτικές τους προσπαθούν να εξοραίσουν τις αιτίες των προβλημάτων, δηλαδή τα κόμματα του Ευρωμονόδρομου, πρέπει να τα καταδικάσουν με την ψήφο τους οι αγρότες και να ισχυροποιήσουν το ΚΚΕ, ανεξάρτητα επιμέρους επιφυλάξεις που μπορεί να έχουν. ΑΕ. Έρχεται, συζητιέται, είναι εδώ. Το καταψηφίζετε επί της αρχής, όλο. Έχετε κάτι να πείτε, τη συνταγματικότητα, ως κουκουένο. Το νομοσχέδιο αυτό είναι η δεύτερη ήττα που έχει υποστεί η κυβέρνηση μετά τους αγρότες. Δηλαδή πάλι των φοιτητών, των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των εργαζόμενων στα πανεπιστήμια και το μέτωπο αυτό το οποίο έχουν συγκροτήσει οδήγησε σε δεύτερη την κυβερνητική πολιτική. Ένα. Δεύτερον, εμείς δεν έχουμε καμία αυταπάτη. Ότι αυτό το νομοσχέδιο πρέπει να αποσυρθεί. Γιατί και αντισυνταγματικό είναι και ταυτόχρονα γιατί θα αποτελέσει τη θριαλίδα και για το ίδιο το δημόσιο πανεπιστήμιο για την περαιτέρω υποβάθμιση του. Τι θα έχουμε, θα έχουμε πτυχία πολλαπλών ταχυτήτων, μια αγοραπολισία πτυχίων, υποβάθμιση του δημόσιου πανεπιστημίου ταυτόχρονα, ακόμη και επιβολή διδάκτων στα δημόσια πανεπιστήμια δεν αποκλείεται, και άρα λοιπόν όλη αυτή η διαδικασία θα είναι σε βάρος της ίδιας της νέας γενιάς και των δικαιωμάτων της στη μόρφωση, με πτυχία χωρίς αντίκρισμα, υλοποιώντας την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενιαίο ευρωπαϊκό ακαδημαϊκό χώρο, όπου ισοτιμούνται τα πτυχία των κολεγίων, τα πτυχία των ιδιωτικών πανεπιστημίων και των παρατημάτων με τα δημόσια πανεπιστήμια.